Τίτλοι τέλους έπεσαν για το αερόστατο τύπου Zeppelin που χρησιμοποίησε πιλωτικά η Frontex σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές και άρχισε τον Αύγουστο τις περιπολίες στον Εύρο για την φύλαξη των συνόρων. Η επιτήρηση ολοκληρώθηκε επίσημα στις 5 Νοεμβρίου, όπως δήλωσε για το θέμα στην Δέλτα Τηλεόραση ο αερολιμενάρχης του αεροδρομίου Δημόκρητος στην Αλεξανδρούπολη, Στέλιος Ζαντανίδης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιτήρηση γινόταν με θερμικές κάμερες εμβέλειας άνω των 10 μιλίων, ενώ παράλληλα χρησιμοποιήθηκε εξοπλισμός εντοπισμού AIS, ο οποίος συνιστάται συνήθως στην παρακολούθηση κίνησης πλοίων. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το Ingle Owl είναι το πλέον υπερσύγχρονο αερόπλοιο του είδους του. Το μήκος του φτάνει τα 20 μέτρα και πετά σε ύψος 300 έως 1000 μέτρων. Κατασκευάστηκε έπειτα από γαλλογερμανική συμπαραγωγή και η Ελλάδα μίσθωσε δύο τέτοια Zeppelin για 4 έως 6 μήνες ανάλογα με τη διάρκεια του προγράμματος. Σύμφωνα με τον κύριο Ζαντανίδη, η επιτήρηση των συνόρων μας έγινε με περισσή ασφάλεια και χωρίς το παραμικρό επιχειρησιακό πρόβλημα. Όπως υποστήριξε ο αερολιμενάρχης Στέλιος Ζαντανίδης, ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν θα επανέλθει το αερόστατο στην Αλεξανδρούπολη, καθώς δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής νεότερα για την ανανέωση της σύμβασης μεταξύ της Frontex και της γαλλικής εταιρείας που δημιούργησε τα συγκεκριμένα Zeppelin. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.